Εμείς πάμε να συναντήσουμε στο Κίεβο, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Open, την Αδαμαντία Λιόλιου, για όλα τα νεότερα. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα, από το Κίεβο, με το σφυροκόπημα στα ανατολικά και πιο συγκεκριμένα στο Σεβεροντονιέτσκ και το Λισιτσάνσκ να συνεχίζεται. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Λουγκάνσκ, ένας ακόμη οικισμός πολύ κοντά στο περιφερειακό κέντρο του Σεβεροντονιέτσκ, το Μετελκίν, δεν βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των Ουκρανικών δυνάμεων, με τις μάχες να συνεχίζονται στην περιοχή και στην βιομηχανική περιοχή της ευρύτερης περιοχής του Σεβεροντονιέτσκ. Μάλιστα, ο βομβαρδισμός συνεχίζεται και στο Χάρκοβο με 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Τώρα, όπως έχει ανακοινώσει το Ινστιτούτο για τις μελέτες του πολέμου, βλέπουμε ότι έχουμε αντεπιθέσεις στην περιοχή της Χερσόνας και στην Ζαπορίζια από τις Ουκρανικές δυνάμεις. Μάλιστα, αναφορές κάνουν λόγο για υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την πρώτη γραμμή του μετόπου στη Χερσόνα και εκτιμήσεις, ακόμη και εκτίμηση και από τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, τον Ιβάν Φεντόροφ, μιλούν για απελευθέρωση της Χερσόνας τις επόμενες μέρες, ο οποίος δήμαρχος έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά 10 χιλιόμετρα έχουν μετακινηθεί οι ρωσικές δυνάμεις από την Ζαπορίζια προς την Μελιτόπολη. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό και γι' αυτόν το λόγο οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει το πυροβολικό τους, όπως και τα συστήματα αεράμινα στην περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Αδαμαντία.